Γεια σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινη 306 36η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Είναι η τελευταία εκπομπή της περίοδου προς το τέλος του Αυγούστου, κάπου εκεί γύρω στις 20-22 Αυγούστου περίπου σε αυτό το διάστημα. θα ξαναέρθουμε εκτός κι αν έχουμε τόσες πολλές και συγκλονιστικές εξελίξεις που αναγκαστούμε και εξαιτία εκείνων και προβάλλουμε μια εκπομπή νωρίτερα. Φίλοι και φίλες, όλα στην περιοχή μα σχετίζονται με την ιστορία και την γεωγραφία. Στην ιστορία περιλαμβάνονται οι πόλεμοι οι οποίοι γνωρίζουμε πώς έχουν διεξαχθεί και από ποιους, οι θρησκευτικέ συγκρούσεις, τα οικονομικά συμφέροντα, κοινωνικές εξεγέρσεις, συνδυασμό όλων των προαναφερομένων. Είμαστε μια, μια περιοχή, και αναφέρομαι σαφώς την Ανατολική Μεσόγειο, από τη Βαλκανική μέχρι τον Περσικό Κόλπο, δεν είναι εκεί η Ανατολική Μεσόγειος, αλλά όσο προχωράμε τις εξελίξεις και η τεχνολογία μας επιτρέπει να μεγαλώνει το μακρύ χέρι των ενόπλων δυνάμεων, των συγχρόνων κρατών, έχουμε και τα στενά του Μπάμπελμαντεπ έχουμε και τη Διόργα, του Σουέζ και γενικώ μια περιοχή πολύ μεγάλης αυξημένης γεωπολιτικής ασταθίας. Να θυμίσουμε ότι την παλαιά καλή εποχή του ψυχρού πολέμου, το Ιράν μαζί με την Τουρκία ήταν εκείνες οι χώρες μαζί με το Πακιστάν, όπου πλέον συγκρατούσαν στο λεγόμενο, το λεγόμενο κρυπίδωμα, συγκροτούσαν το, επόμενο, το λεγόμενο κρυπίδωμα, Ρίμλαντ, όπου πλέον με αυτόν τον τρόπο, με το γεωγραφική αυτή με αυτό το γεωγραφικό σύμπλοκο, καθίστατο δυνατή η αναχέτηση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της Σοβιετικής Ενώσεως και της μετασοβιετικής Ρωσίας του Βλαδιμίρου Πούτι. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο μας απασχολεί αυτές τις μέρες είναι εάν τελικώς θα προκύψει ένας νέος περιφερειακός πόλεμος και αν αυτός ο περιφερειακός πόλεμος θα μας οδηγήσει σε μια σύραξη η οποία μπορεί να εξελιχθεί και σε παγκοσμία. Θα σας πω την εκτίμησή μου με βάση τα γεωγραφικά και τα ιστορικά δεδομένα. Στις 7 Οκτωβρίου του 2023, η ηγεσία της Χαμάς και εκείνοι οι οποίοι την καθοδήγησαν και εκείνες οι δυνάμεις, οι χώρες, κρατικοί και παρακρατικοί μηχανισμοί, φανεροί και κρυφοί, βοήθησαν στο σχεδιασμό αυτής της πρωτοποριακής και εντυπωσιακής, αν μη τι άλλο, τρομοκρατικής επιθέσεως κατά του Ισραήλ, δεν είχαν προβλέψει τις συνέπειες από μια τέτοια εξέλιξη. Και λέω δεν είχαν προβλέψει, διότι θεωρούσαν ότι με το χτύπημα αυτό θα αποσταθεροποιεί το, το, εβραϊκό κράτος, το οποίο βρισκόταν σε πολιτική αστάθεια και στη συνέχεια θα προκαλεί το ένα φαινόμενο τύπου ντόμινο, το οποίο σε συνδυασμό με την λατρεία που δείχνει η σύγχρονη αριστερά κοινοβουλευτική και εξοκοινοβουλευτική, πως σε κάθε τι Ισλαμικό, παύλα μουσουλμανικό, θα έφερε το εβραϊκό κράτος σε τέτοια δύσκολη θέση, θα απομονωνόταν και θα οδηγεί το κάποια στιγμή εις την παραδοχή λύσεων οι οποίες θα οδηγούσαν σε επόμενο στάδιο στη συρρήκνωσή του έως και την εξαφάνισή του. Γι' αυτό θα πούμε πολλά στη συνέχεια σχετικό με το κίνημα walk, που σημαίνει ξύπνα, αφυπνίσου, και κάποια, και κάποια άλλα θέματα, αλλά θα τα πούμε. Το κάθε πράγμα με τη σειρά του. Ο μεγαλύτερος ιστορικός σύμμαχος του Ιουδαϊσμού, των Εβραίων, ήταν η Πέρσες, η Περσική Αυτοκρατορία. Μετά την κατάληψη του Ιράν και του Ιράκ, του Ιράν και του Ιράκ, της Περσίας, και των εδαφών της Ανατολικής Δρομαϊκής Αυτοκρατορίας, για να μιλάμε και με τη γλώσσα της ιστορίας, από τους Άραβες του Μωάμεθ, όχι του Πορφητού, γιατί κάποιοι μπερδεύουν, τον Μωάμεθ τον Πορφητή που είναι Τούρκος του 15ου αιώνα, με τον Μωάμεθ τον ιδρυτή του Μωαμεθανισμού, του Ισλαμισμού, του, της Ισλαμικής, της μουσουλμανικής, συγγνώμη, θρησκείας. Έτερον, εκάτερον. Αυτή λοιπόν η αλλαγή που δημιούργησε νέα δεδομένα και νέες τάσεις έδωσε τη δυνατότητα στους Άραβες κατακτητάς να εξισλαμίσουν τους πληθυσμούς στην περιοχή και να φέρουν το Ισλάμ στην περιοχή της πάλι ποτέ Περσικής Αυτοκρατορίας, τη χώρα του Ζωροάστρου, του Αχούρα Μάζδα, στην περιοχή της μεσοποταμία στη Σύρο Παλαιστίνη, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και στις γύρω περιοχές. Το Ιράν σταδιακός, η Περσία ουσιαστικός, μη ακόμα Ιράν, η Περσία σταδιακός έγινε ένα μέρος το οποίο ήκμασε και διαφοροποιήθηκε από το υπόλοιπο σουνητικό Ορθόδοξο Ισλάμ, αποδέχοντας, επιλέγοντας τον Σιητισμό. Ένα διαφορετικό δόγμα, δηλαδή στο πλαίσιο του Ισλάμ. Σουνίτες μουσουλμάνοι, Σιήτες μουσουλμάνοι. Οι Σιητικές πληθυσμιακές ομάδε στην πορεία του χρόνου. Τελικώ επικεντρώθηκαν και φτάνουμε στη σημερινή εποχή στην περιοχή του νοτίου Ιράκ, στην Συρία και σε διάφορε περιοχέ τη Αραβική Χερσονήσου. Όλων αυτών όμω ο ε, ο χώρος, ο πατρός, είναι το Ιράν, του οποίου η επιρροή τα τελευταία χρόνια, σαν ένα μακρύ χέρι, ο Ιρανικός διάδρομος, Ξεκίνησε από την Τεχεράνη, διήρθε μέσω του Ιράκ, έφτασε στη Συρία και εκεί κατέληξε στο Λίβανο, όπου εκεί υπάρχει η Χεσμολά. Αυτή την εισαγωγή την έκανα για ένα πολύ απλό λόγο. Η επίθεση κατά του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου αφύπνισε τον Εβραϊκό Λέοντα. Ξέρετε, δεν. Είναι από εκείνε τι χώρε που αστείευονται το Ισραήλ. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κράτο. Ένα κράτο το οποίο έχει πληθυσμό λιγότερο από αυτό τη Ελλάδο. Και στρατιωτική δυναμική και δυναμισμό και ισχύ πολλαπλάσιο τη Ελλάδο. Διότι εκεί φροντίζουν να αποστατέψουν το έθνο του, ενώ εμεί εδώ δίνουμε προτεραιότητα σε άλλα. Και αυτό είναι ιστορικό παύλα στρατηγικό σφάλμα. Για μα εννοείται. Μετά την 7η Οκτωβρίου, το Ισραήλ βρέθηκε σε δύσκολη θέση, αλλά μόνο για μερικές ώρες. Από εκεί και ύστερα, ελήφθη μια απόφαση, η οποία ήταν καταλητική. Ποιο ήταν αυτή η απόφαση? Να εξαλειφθεί άπαξ διαπαντός, οποιαδήποτε απολύ προερχόταν από τη λωρίδα της Γάζας. Η Γάζα είναι μια περιοχή στην οποία όλοι οι αναλυτές έλεγαν, όπως και για την Ουκρανία, ότι αν κάποτε Συμβεί στρατιωτική εισβολή, θα δημιουργηθεί μια κατάσταση η οποία τη θεωρούσαν αδύνατο και αδιανόητο. Άρα δεν την προέβλεπαν. Έπεσαν έξω και στην Ουκρανία και στην περίπτωση της Γάζας. Το Ισραήλ απειλείτο σε επίπεδο συνόρων, ορίων, από δύο χώρες, περιοχές γνώμη. Η πρώτη είναι η Γάζα. Η δεύτερη είναι το κράτος του Λιβάνου. Το κράτος του Λεβάνου, το οποίο ελέγχει η Χεσμολά. Η οποία Χεσμολά είναι ουσιαστικά το μακρύ χέρι της Τεχεράνη. Χεσμολά και Χαμάς που έλεγχαν τη Γάζα συντόνιζαν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ. Και όπως έχουμε πει υπάρχουν αποδείξεις και ενδείξεις ότι και η Τουρκία ήταν το μεταξύ εκείνων των δυνάμεων οι οποίες έδωσαν το παρόν και βοήθησαν τους τρομοκράτες της Χαμάς να πραγματοποιήσουν την εντυπωσιακή αυτή επιχείρηση κατά των Ισραηλινών. Τον Απρίλιο φέτος, του 24, είχαμε την πρώτη εξ μεγάλη εμπλοκή στρατιωτικής φύσεως μεταξύ του Ιράν και του Εβραϊκού κράτους. Αυτή προέκυψε μετά από τη μια πλήγμα το οποίο, στο οποίο προέβη η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία στο έδαφο τη Συρία. Μια Συρία η οποία είναι η σκιά τη σκιά του παλιού καλού εαυτού τη. Μια Συρία η οποία αυτή εδώ η περιοχή που βλέπετε εδώ είναι ο Εφράτη, ο ποταμό. Μέχρι τέλο ελέγχεται στη συντριπτική τη πλειοψηφία από, από την Κουρδοαραβική Συμμαχία. Στο βόρειο τομέα υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο είναι κατεχόμενο από του Τούρκου. Η βόρειο-δυτική Συρία έχει σημαντικέ τουρκικέ ε, καταλήψει εδαφών, Υπάρχουν οι μουσουλμάνοι εξτρεμιστέ τη Συριακή Αντιπολιτεύσεω και στον υπόλοιπο χώρο κατοικοεδρεύουν ρωσικέ δυνάμει, χάρη σε αυτέ επιβιώνει η Συρία, ιρανικέ δυνάμει, ιρανικέ πολιτοφυλακέ και, φυσικεφι... και φύλλα προσκύμενα στρατεύματα προ την Τεχεράνη και τη Δαμασκό. Δαμασκό, πρωτεύουσα τη Συρία. Η Συρία έχει ουσιαστικώ εξουδετερωθεί. Δεν είναι μια δύναμη που μπορεί να απειλήσει. Ο μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο δεν την έχει βγάλει εκτός του πλάνου, του κάδρου, αν θέλετε, των εχθρών του Ισραήλ, αλλά ουσιαστικώς την έχει καταστήσει ένα έδαφος το οποίο είναι πεδίο από δύο δοκιμών οπλικών συστημάτων και άλλων μέσων από μια σειρά από ξένε δυνάμεις, ακόμα και δυτικών, αμερικανικών και ρωσικών. Φίλοι και φίλες, το Ισραήλ κάποτε φοβήτο τη Συρία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο. Η Ιορδανία και η Αίγυπτος έχουν περάσει στον μπλοκ που υποστηρίζουν πλέον το, Ισραήλ. Η Συρία έχει εξοδετερωθεί. Η μόνη δύναμη η οποία μπορούσε να αποκαλέσει προβλήματα με το αμπαράζ των Βουρκετών ήταν η Χαμάς στη Γάζα και η Χεσμολά στο Λίβανο. Στη μεγάλη όμω εικόνα, το Ιράν και οι Χούθη στην Ιεμένη, βλέπετε εδώ πέρα τα βέλη που δείχνει την απόσταση 1600 χιλιόμετρα μεταξύ Ιράν των βάσεων των πυραυλικών Υπότιθέμενη απόσταση για να έχετε μια εικόνα μεγέθου μέχρι το Ισραήλ και 2.200 χιλιόμετρα μέχρι την Ιεμένη. Η Χούθη είναι μια δύναμη η οποία δεν είναι χεσμολά. Θα ήθελα να είναι χεσμολά. Υποστηρίζονται από το Ιράν. Δεν ελέγχουν όλο το κράτο τη Ιεμένη, αλλά ουσιαστικά είναι οι πιο κύριοι εκπρόσωποι γιατί διαλέγουν τα πιο σημαντικά τμήματα σύν την πρωτεύουσα τη Άννα. Άρα. Το εβραϊκό κράτος, θέλοντας να, να λύσει το γεωστρατηγικό του σταυρόλεξο, έπρεπε να εξουδετερώσει με τη Σειρά, πρώτα απ' όλα, τη Χαμάς, δεύτερον, τη Χεσμολά, τρίτον, του Σχούθη και τέταρτον, τις Ιρανικές πολιταφυλακές που είναι στο Ιράκ και στη Συρία. Γιατί όλοι αυτές οι προαναφερόμενες δυνάμεις χρησιμοποίησαν Ιρανικά οπλικά συστήματα Drones, βαλιστικού πυράβλου για να προσβάλλουν Ισραηλινού στόχου. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Το Ιράν όμω, αυτό καθε αυτό, μετά την ήττα την οποία υπέστη σε στρατηγικό επίπεδο στην Γάζα και την επαπειλούμενη νέα ήττα σε στρατηγικό επίπεδο στο Λίβανο, εάν και εφόσον το Ισραήλ αποφασίσει να εισβάλλει, και όταν λέμε το Ισραήλ αποφασίσει να εισβάλλει, σημαίνει να προχωρήσει σε μια μεταπολίτευση στο Λίβανο, να εκδιωχθεί δηλαδή τελείως η Χεσμολά και να διασπαρεί στη Συρία και στο Ιράκ ή όπου αλλού, ή να εξοντωθεί εντελώς η Χεσμολά και ο Λίβανος να επανέλθει στην ηρεμία μέσα ενός καταστροφικού διακρατικού πλέον πολέμου. Αυτό που είναι στη Γάζα δεν είναι το διακρατικό πόλεμο, έτσι. Και εφόσον όλα πάνε καλά σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή, Τότε οι πολίτε του θα απολαμβάνουν την ασφάλεια πολύ περισσότερα από ό,τι τώρα, δηλαδή δεν θα κινδυνεύουν από ρουκέτε, κατιούσε και βλήματα που θα εκτοξεύονται από το Λίβανο και τη Γάζα, μερικά χιλιόμετρα από τι κατοικημένε αστι... μεγάλε αστικέ ή μικρότερε περιοχέ του. Απομένουν οι Χούθοι, απομένουν οι Σιητικέ πολιτοφυλακέ στο νότιο Ιράκ και όποιε δυνάμει του Τεχεράνη βρίσκονται στη Συρία. Σε αυτό όμως τον αγώνα το Ισραήλ έχει, έχει συμμάχους το ΝΑΤΟ, προεξάρχοντας τις Ηνωμένε Πολιτείε, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και επίσης από τον Αραβικό κόσμο την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ως επιτοπλίστων, διότι αυτές οι δυνάμεις αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι μειονότητες, άσε μεν που είναι και δεν έχουν και ιδιαίτερα συμπάθεια σε συνδυασμό με κάποιε άλλε κινήσει, όπω είναι το κίνημα των αδελφών μουσουλμάνων, το οποίο μαζί με τη Χαμά έχει βρει τη μητέρα πατρίδα προστασία, τη μητρική προστασία στην Τουρκία. Η Τουρκία προστατεύει τόσο τη Χαμά, προστατεύει επίση και του αδελφού μουσουλμάνου. Του βασικού εχθρού τη Σαουδική Αραβία, των Εμμυράτων και τη Αιγύπτου και τη Ιορδανία και του Κουβέιτ και του Ομάν και άλλων περιοχών και άλλων κρατών. Το Κατάρ είναι σε αυτή την περίπτωση η δύναμη οποία Βοηθάει τη μουσουλμανική αδερφότητα. Δεν είναι όμω του παρόντο να, συ, να συνομιλήσουμε επιπλέον για τη μουσουλμανική αδερφότητα. Τώρα μα ενδιαφέρει το Ιράν, η Χεσμολά και οι σιητικέ ένοπλε πολιτοφυλακέ στην περιοχή τη Μιζώνου Μέση Ανατολή. Το Ιράν λοιπόν βλέπει ότι κινδυνεύει να χάσει έναν πάρα πολύ σημαντικό πόλο, την άκρη του διαδρόμου με το οποίο πίνει νερό, βρέχει τα πόδια τη η Τεχεράνη στη Μεσόγειο. Και είναι ο Λίβανο. Εάν απολυστεί ο Λίβανο, αυτομάτω τα ιρανικά γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα θα συρρυκνωθούν. Θα τεθούν σε κίνδυνο. Θα απομείνει μόνο η Συρία, ό,τι μπορεί να υπάρξει από τη Συρία, ίσω το Ιράκ, το νότιο τομέα και η Χούθη. Όμω οι Ηνωμένε μαζί με άλλε ναυτικέ δυνάμει, ναι, και τη Ελλάδο, οι οποίοι μετέχουν στις αποστολές όπως είναι οι ασπίδες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Εμείς δεν έχουμε τέτοιου είδους αποστολή. Προστασία είναι των εμπορικών διάβλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως, η Βρετανία, η Γερμανία, η, Γάλλη, η Γαλλία και αλλού έχουν στόχο την μεταπολίτευση, εδώ χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη για να καταλάβετε την αλλαγή, δηλαδή καθεστώτος, και στην Ιεμένη. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει να εμπλακεί η Σαουδική Αραβία. Άρα λοιπόν το Ιράν βλέπει ότι από την ανοησία τη 7 η Οκτωβρίου έχει προκύψει ένας βασικότατος κίνδυνος, ο οποίος μεγεθύνεται και αποδυναμώνει το σύνολο της σιητικής γεωπολιτικής στην περιοχή. Αν απολυστεί ο Λίβανος, θα είναι πολύ πιο εύκολα μετά οι δυνάμεις να στραφούν κατά της Ιεμένης, τον Χούθη, και δεν είναι η στιγμή μακριά που η Συρία θα εκαθαριστεί και ο μόνος χώρος που θα μείνει δίπλα στο Ιράν θα είναι το Νότιο Ιράκ. Και εδώ Σκέφτεται το μεγάλο ζήτημα. Θα πρέπει το Ισραήλ να εισβάλλει στο Λίβανο. Η απάντησή μου είναι μονοδιάστατη και μονολεκτική. Ναι. Διότι είναι ένα σημείο στο οποίο το Ιράν διαπιστώνει την αδυναμία την οποία έχει στο να μπει και να νικήσει ένα μεγάλο περιφερειακό πόλεμο. Ένα περιφερειακό πόλεμο που δεν θα έχει μόνο ανταλλαγές βλημάτων με το Ισραήλ και drones, αλλά και η αντιμετώπιση ναυτικών μονάδων των ΗΠΑ, ομάδα κρούσεως του αεροπλανοφόρου Ρούσβελτ, Θεόδωρο Ρούσβελτ, καταδρομικών κλάσεω στα Ιγκοντερόγκα και αντιτροπηλικών τύπου Άρλεϊ Μπέρκ και άλλων συστημάτων επανδρομένων και μη. Το Ιράν περισσότερο απ' όλα δεν φοβείται μήπω απολέσει την επιρροή του στο Λίβανο ή στη Συρία ή στην Ιεμένη. Φοβείται την δική του μεταπολίτευση. Μια ενδεχομένη αστοχία. Πείτε τι στον πόλεμο ή στη σύραξη. Προτιμότερο να λέμε για την, να χρησιμοποιούμε την έννοια τη σύραξη παρά του πολέμου. Δεν μιλάμε για γενικευμένη σύραξη. Μιλάμε για γενικευμένο πόλεμο. Μιλάμε για μια σύραξη η οποία χρησιμοποιεί οπλικά συστήματα μέχρι ενό σημείου και μετά επανερχόμαστε στα καθημά. Πώ γινόταν δηλαδή στην αρχαία Ελλάδα, όπου έδιναν ραντεβού σε ένα χώρο, δύο στρατοί των πόλεων κρατών, συγκρούονται και στο τέλος ο καθένα αποχωρούσε, έπρεπε να πάει να θερήσει στα χωράφια του και του χρόνου, αν δεν έχουν λυθεί με, διάφο με κάποιο άλλο τρόπο διαφορέ, εδώ είμαστε πάλι να ξανασυγκρουστούμε φάλαγγα με φάλαγγα. Σα το λέω με πολύ απλοϊκό τρόπο. Το ΕΡΑ λοιπόν φοβείται μια εξέγερση. Και ήδη έχουν δημιουργηθεί οι προδιαγραφέ και οι παράμετροι για μια εσωτερική εξέγερση, που τελικό στόχο, από ό,τι λένε οι γνωρίζοντε, θα έχει την επαναφορά των Παχλεβί, δηλαδή του ιού του Ρεζά Παχλεβί, του Σάχη της Περσίας στον θρόνο. Δηλαδή μια παλινόστοση, παλινόρθωση της μοναρχίας, ένα από τα σενάρια ή μια μορφή συνταγματική δημοκρατίας, μοναρχίας ή κάτι άλλο. Αυτά όμως είναι πράγματα που βρίσκονται στο χώρο του θα. Εμείς όμως ψάχνουμε να βρούμε το τι πρόκειται να γίνει. Ψάχοντας λοιπόν και ρευνούντας τον Άντια, πιστώνουμε ότι η Τεχεράνη, Εάν μπει στη διαδικασία αυτή, θα υποστεί πολύ μεγάλη απολύσεως. Γιατί δεν θα πολεμήσει μόνο εναντίον του Ισραήλ, εναντίον και άλλων. Μα θα μπουν οι Αμερικανοί στον πόλεμο, σε αυτή την περίπτωση. Κοίταξε κάτι. Αν είσαι η Καμάλα Χάρη, η οποία ουσιαστικά έχει αντικαταστήσει τον πρόεδρο Βάιντεν, και στοχεύει να κερδίσει τον Donald Τραμπ. Και γνωρίζοντα ότι η δημοκρατική είναι η παράταξη εκείνη τη ΗΠΑ, η οποία ευθύνεται για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία, τη συντριπτική πλειοψηφία των πολέμων. Είναι μια κλασική ευκαιρία στην Αμερικανική ιστορία να υπάρξει μεγαλύτερα εμπλοκή των ΗΠΑ με στόχο την ειρήνευση, τόσο ώστε να πούν είναι οι λάτε προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη woke κουλτούρα. Ναι, αυτό είναι η διακυβέρνηση Biden. Ανθρώπινα δικαιώματα και woke κουλτούρα μαζί, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για να μπορέσουν να πούν στους, στο εκλογικό σώμα να είδατε κερδίσαμε. Θα μου επιτρέψετε όμως ότι ούτε αυτό μπορεί να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ούτε μπορεί κάποιο να υπογράψει ότι το Ιράν θα ιτηθεί μέσα σε ένα, ενάμιση, δύο, τρει μήνε, εν πάση περιπτώσει, σε ένα λογικό χρονικό περιθώριο που θα ικανοποιεί την, τον προεκλογικό αγώνα τη Καμάλα Χάρη. Όποιο θα το έλεγε αυτό θα ήταν ανόητο. Η αλήθεια είναι ότι το ίδιο το Ιράν φοβείται να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Διότι οι πτώσει του θα είναι καταστάδια. Όπως ακριβώς βλέπουμε στους στον πόλεμο που μένεται αυτή τη στιγμή για δύο χρόνια και μισό στην Ουκρανία, έχουμε στάδια του πολέμου. Το Ιράν δεν είναι Ρωσία. Το Ιράν δεν έχει ούτε την Τεχνολογική επάρκεια να αντιμετωπίσει το εβραϊκό κράτο. Και είναι μόνο του. Μέχρι στιγμή βοηθά την Ρωσική Ομοσπονδία παρέχοντα από τι βιομηχανίε του ντρόουν και άλλα απλικά συστήματα υπέρ τη Ρωσία και ουσιαστικώ αποκομίζοντα κάποια ωφέλη. Σε μια σύγκρουση με το Ισραήλ τα πράγματα είναι τελείω διαφορετικά. Το Ιράν είναι αρκετά ανοιχτό. Και είναι ανοιχτό διότι μην ξεχνούμε τον πόλεμο μεταξύ Ιράκ και Ιράν. Ένα Ιράν, το οποίο θα μπει σε μια διαδικασία της αποδομήσεως, δεν θα ξυπνήσει μόνο σκέψεις της Βαγδάτης, της όποιας Βαγδάτης, το τονίζω το της όποιας Βαγδάτης, αλλά θα προκαλέσει δεύτερες σκέψεις στο Αζερβαϊτζάν, που έχει εκατομμύρια αζερικούς πληθυσμούς που διαβιούν στο βόρειο-δυτικό και δυτικό Ιράν και αρκετά εκατομμύρια Κούρδων. Άρα το Ιράν, μόνο προ δυσμά. Αφήστε το τι γίνεται προ Ανατολά, με το Βαλοχιστάν και τα σχετικά, που εκτείνεται μέχρι το Πακιστάν. Έχει θέματα τα οποία δεν θα ήταν καλό όλα αυτά να μπουν σε μια διαδικασία. Άρα, κατ' εμέ, η προσφυλεστέρα τακτική θα είναι να ανταποδώσει ένα πλήγμα, όπω είδαμε μεταξύ 13 και 14, αν θυμάμαι καλώ, του Απριλίου φέτο, και μετά την ανταπόδοση αυτού του πλήγματο και μετά από την ανταλλαγή των ε, εντύμων πυρών θα υπάρξει μία έντιμη διέξοδος εκτός και αν η Τεχεράνη κρίνει ότι αξίζει να τα παίξει όλα για όλα μετά από την ενδεχομένη εισβολή του Ισραήλ στο Λίβανο και να δώσει τα πάντα για να σταματήσει τις προελάβνουσες Ισραηλινές δυνάμεις. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κατευθυνθούν σε αυτόν τον άξονα των χειρίων περίπου 500 χιλιόμετρων. Άνδρες, εφόδια, πολύτιμες πρώτες ύλες. Ό,τι καλύτερο διαθέτει το Ιράν, μέσω του Ιράκ και της Συρίας στο Λίβανο, μία διαδρομή η οποία θα είναι πεδίο βολής για τους δυτικούς. Και σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα προβλεπόμενα. Θα χαθούν πολύτιμοι πόροι, ανθρώπινοι και ηλικοί, χωρί να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Και δεν έχω αναφέρει καθόλου την εμπλοκή στην εξίσωση τη Τουρκία. Που οι Τούρκοι θα περιμένουν εκ του πολύ ασφαλού να δουν τι μέλη γενέστε στην περιοχή και τότε να ξεκινήσουν να πολλούν, να διαπραγματεύονται τις υπηρεσίες τους Έχοντα απέναντι όμω ένα Ισραήλ, το οποίο το τελευταίο πράγμα που θα ήθελε να αντικατασταθεί η Ιρανική από την τουρκική επιρροή. Αυτά και άλλα πολλά είναι εν μια πρώτη εικόνα που σας δίνω για αυτό το οποίο περιμένουμε να εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες, ώρες ή και εβδομάδες. Σήμερα είναι 6 Αυγούστου του Σωτήρος, Εύχομαι σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες χρόνια πολλά, έτη πολλά. Ελπίζουμε η μεταμόρφωση του Σωτήρος να μεταμορφώσει και τους ανθρώπους εκείνοι, γιατί περί ανθρώπων πρόκειται, έτσι, που αποφασίζουν για την τύχη αυτής της πολυπάθου ιστορικής περιοχής, η οποία έδωσε πάρα πολλά στον πολιτισμό και δυστυχώς στον παρόντα αιώνα κάνει τα πάντα για να διαγράψει το παρελθόν τη. Ένα λαμπρό ιστορικό παρελθόν πολιτισμού. Από λαού οι οποίοι σήμερα, κάτω από το μανδύα του Ισλάμ, τη συγκρούσεω μεταξύ αριστερά και δεξιά και παραφιάδων αυτών σε όλη την υφήλιο, σώρο όλο τον πλανήτη, έχουν γίνει το σκάκι των ελίτ μια εποχή στην οποία δεν θέλουμε να δούμε να έρχεται. Τη walk εποχή. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Κυρίε και κύριοι, My name is nobody. Εξαιρετικό λογαριασμό στο X, το Twitter δηλαδή. Έχει παρουσιάσει αυτό το απίστευτο διάφορα, αυτή τη διαφάνεια. Η Ελλάς, μπλε, η Τουρκία, κόκκινη. Ένα Ραφαλ, ένα F35 μαζί με ένα Ραφαλ. Α δούμε και καλά, μην κάνω και λάθο. συγνώμη συγγνώμη, είναι από εδώ και το F35 είναι από την άλλη πλευρά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά μας ξεχωρίζει πλέον στον τομέα της αεροπορικής ισχύω, της αεροπορικής κυριαρχίας από τον αντίπαλό μας. Γιατί είναι ο αντίπαλός μας. Γιατί αναφέρομαι στην φιλοκή του F-35 και στο Eurofighter. Ξέρετε, το Eurofighter ήταν η πρώτη μεγάλη ε, γεωστρατηγική επιλογή της Ελλάδος επί των κυβερνήσεων του Κώστα Σιμίτη. Υπήρχαν πέντε αποφάσεις Κισεα, πέντε αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Αμμινιστότητα όπω ονομαζόταν, και τελικώ δεν αγοράστηκε. Βέβαια, στην περίπτωση του F35 έχουμε την LOA ε, η οποία πλέον υπεγράφει προ τι ΗΠΑ. Αλλά ας μην είμαστε τόσο πολύ σίγουροι για την πορεία του χρόνου που θα ακολουθηθεί. Διότι όταν αγοράζει ένα μαχητικό αυτού του τύπου, δεν μπορεί να μιλά μόνο για αριθμό μαχητικών. 20 λέει με δικαίωμα αλλά 20. Για να έχει όμω όχι 20 μαχητικά έτοιμα επιχειρησιακά, διαθεσιμότητα δηλαδή που θα φτάνει έω και 80% δεν μιλάμε για παραπάνω, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 40 πω 60 μαχητικά, ένα, και πριν από αυτά θα πρέπει να έχεις ικανό χρόνο για να εκπαιδεύσει το προσωπικό σου, να έχεις προσλάβει προσωπικό, όχι σε αυτά τα έσχη που είδαμε στις πανελλαδικές εξετάσεις, όπου υπάρχουν και θέσει παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων, όταν για δεκαετίες αφελινίζουμε τον Έλληνα και χτυπάμε το έθνο και μετά ψάχνουμε να βρούμε γιατί, γιατί, δεν υπάρχουν πλέον τόσοι πολλοί υποψήφοι. Ποσότη, ο αριθμό που σα είπα, οπλικά συστήματα, τα αεροσκάφη δεν μπορούν να είναι γυμνά από οπλικά συστήματα και μάλιστα προηγμένα υποστρατηγικά οπλικά συστήματα, υποδομέ. Δεν, δεν, προσγειώνονται σε ένα αεροδρόμιο. Πρέπει να υπάρχει υποδομή η οποία να περιλαμβάνει τα πάντα. Από Μέχρι τη δυνατότητα να προβλεφθεί ένα μπουρίνι, μια βροχή. Το είδαμε και αυτό στο Τεφανοβίκιο. Και βιομηχανική συνεργασία. Ουέ και αλλήλωνο στη χώρα μα, που θα παραδώσει την πολεμική τη αεροπορία, και όχι μόνον στι διαθέσει μια άλλη δυνάμειο, έστω και συμμαχική, με την καλή προαίρεση ότι τη δεδομένη στιγμή που θα έχουμε θέμα, θα μα υποστηρίξει. Έτσι ξεκίνησε και η Τουρκία από το 74, και εκείθεν και διαμόρφωσε την πολεμική της βιομηχανία. Άρα το τομέα της βιομηχανίας, δηλαδή από συμπαραγωγή, από υποστήριξη, από τους κινητήρες, από τα μέρη του αεροσκάφους, μα θα μου πείτε, δεν είμαστε από τους πρώτους που μπήκαμε στο F-35, στο Lightning 2, μας έλεγαν και από παλαιά, ελάτε, δώστε μια συμμετοχή και να μπείτε μέρος στο πρόγραμμα. Όχι εμείς, απ' έξω. Και έλεγαν τότε όλοι, θα έρθει η στιγμή που θα το αποκτήσουμε, θα το πληρώσουμε και δεν θα έχουμε την, ούτε την παραμικρή πραγματική βιομηχανική συμμετοχή, για να μην μιλήσω το μεγάλο σφάλμα με την ΕΑΒ, το οποίο σήμερα δεν αποτελεί μέρο τη εξισώσεω του F35. Πραγματικά η εικόνα είναι συγκλονιστική. Τρία κοριτσάκια τα οποία σφαγιάστησαν από έναν μετανάστη. εμείς τους λέμε εδώ λάθρο μετανάστες, στη Μεγάλη Βρετανία και προκάλεσε τι, την αναμενόμενη επί πολλά έτη έκρηξη της Βρετανικής κοινή νόμης. Μια κοινή γνώμη, η οποία προσπαθεί ακόμα και σήμερα να την η τρέχουσα ηγεσία, οι εργατικοί, του οποίου εξέλεξαν προσφάτω εκλογά, για να τους πείσουν ότι στο πλαίσιο τη WOC καταστάσεω, σήμερα θα μιλήσουμε πολλά, πολύ για τη, τη WOC, δεν είναι τα πράγματα όπω τα δέχονται, όπως φαίνονται και ότι αυτοί οι οποίοι χρήζουν προστασία είναι οι Μουσουλμανοί έπικοι λαθρομετανάστες στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι κάτι το οποίο ξεκινάει ένα κύμα από τη Βρετανία και θα φτάσει σε όλη την Ευρώπη. Είναι απλώς ζήτημα χρόνου. Δεν έχουν καταλάβει οι ηγεσίε οι συγκεκριμένε, δεν έχουν άλλη τέτοια προδιαγραφή για να το αντιληφθούν. Αντιθέτω, η προδιαγραφή του είναι να πείσουν του υπολείπου ότι έχουν δίκιο. Το τι έρχεται. Το τι επέρχεται βλέπετε εδώ τη λέξη ερμπάχη και δίπλα τη λέξη walk. Κάνοντα την έρευνά μου στη, για τη walk κουλτούρα, που υπάρχουν αρκετά ωραία βιβλία, θα δείξουμε και ένα στο τέλο τη εκπομπή, τη παρούσα εκπομπή, μου ήρθε στο μυαλό η λέξη ερμπάχη από την εποχή του Τρίτου Ράιχ. Το ερμπάχη σημαίνει ξύπνα, αφυπνίσου. Το σύνθημα ήταν Deutschland -ερβάχε. Γερμανία δηλαδή ξύπνα. Γερμανία αφυπνίσου. Προσέξτε όμω κάτι αναλογίε πολύ ενδιαφέρουσε που βρήκα μεταξύ τη WOC κουλτούρα, ιδεολογία, κινήματο που σημαίνει ξύπνα. Σου μείνει με το αρβάκι των εθνικών σοσιαλιστών. Είδα λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιοι κοινοί στόχοι και κάποιοι κοινοί σύμμαχοι και στις δύο φορές. Οι Γερμανοί είχαν οι εθνικοσοσιαλιστές συγκεκριμένα, ήθελαν να δημιουργήσουν μια νέα πολιτιστική επανάσταση καταργώντας το προηγούμενο τα προηγούμενα και αντικαθιστώντας τα με τη δική τους ιδεολογία. Όπως ακριβώς επαναλαμβάνει το κίνημα WOK. που μπορεί να μην έχει καταλάβει ακόμα η κυβέρνηση, να πει εμείς είμαστε αλλά με συγχωρείτε, πριν από μερικές ώρες η υποψήφια των δημοκρατικών για το χρήσμα του Προέδρου των ΗΠΑ, η κυρία Χάρη, ομολόγησε σε συνέντευξη και είπε ότι ναι, εμεί είμαστε γοκ κυβέρνηση. Άρα λοιπόν έχουμε μία γοκ κυβέρνηση και βλέπουμε τα αποτελέσματά τη στι ΗΠΑ. Βλέπουμε επίση μια πολλά σε πολλά συμπαθούντα κυβέρνηση στη Μεγάλη Βρετανία υπέρ του γοκ, της γοκ αλλά και αλλού. Φίλοι και φίλε, ποιοι ήταν οι κοινοί στόχοι. Πρώτα απ' όλα, ο εθνικό σοσιαλισμό έλεγε η αρχαιότητα. Μεγάλη τιμή για μα, με μια διαφορά. Οι Γερμανοί δεν θεωρούσαν ότι οι αρχαίοι Έλληνε είχαν σχέση με του σημερινού. Αλλά ήταν γερμανικό φίλο. Αυτό βέβαια κατερρύφθη από την σύγχρονη γενετική επιστήμη. Όχι μόνο είμαστε απόγονοι, αλλά είμαστε και απευθεία απόγονοι των αρχαίων Μικυναίων και άλλων. Φιλών, Αχαιών, Ιωνέων, Αιωλών και Δωριέων. Τι άλλο κοινό έχουν. Το κοινό είναι η συμμαχία με το Ισλάμ. Κοιτάξτε το να δείτε. Οι Γερμανοί με πιο συμμάχησαν σε πολιτιστικό επίπεδο με τους μουσουλμάνους. Γιατί το έκαναν αυτό, γιατί ήθελαν να τους χρησιμοποιήσουν εναντίον των Βρετανών των Αγγλοσαξώνων και να καταρρύψουν τη Γαλλική και τη Βρετανική Αυτοκρατορία. Μόνον αυτό όμω ήταν. Όχι. Είχαν και ως στόχο του Εβραίου. Όπου και τώρα η γοκ χτυπάει το αρχαιοελληνικό παρελθόν, το ελληνορωμαϊκό παρελθόν. Ο Όμηρο είναι ρατσιστή και σεξιστής, Δηλαδή υπάρχει ένα πολιτισμικό αντίπαλο όπω και στο Ερβάχε σε αυτή την ιδεολογία. Ένα φυσικός αντίπαλος που πρέπει να επικεντρωθούμε και ποιος είναι, οι Εβραίοι για μία ακόμη φορά, και ένας φυσικός σύμμαχος, ο οποίος ποιος είναι, το Ισλάμ για μία ακόμη φορά. Κοιτάξτε ομοιότητες. Κοιτάξτε πράγματα τα οποία διαλάφουν τις προσοχή μα, όμως θεώρησα καλό να δω κάποιες αναλογίες οι οποίες υφίστανται. Από τη Βρετανία έως το Ισραήλ, το διακύβευμα είναι εθνικό ιστορικό. Πρέπει να προβούμε σε ρήξη με το ΓΟΚ παγκόσμιο κατεστημένο. Είναι μια ελίτ. Στόχος μας είναι η προστασία του πολιτισμού μας. Είναι ελληνορωμαϊκός ο πολιτισμός μας. Ουέ και αλλήμω να φτάσουμε στο σημείο και αποδεχθούμε τις ανοησίες της ΓΟΚ κουλτούρας, οι οποία όμως έχει πάλι συμμάχους, την παγκόσμια ελίτ, η οποία δεν είναι όλη ενιαία, υπάρχουν και αυτοί σε κομμάτια, που τους βοηθά με στόχο να αλλάξουν οι κυβερνήσεις και να πέσουν ευκολότερα τα κάστρα της Δύσεως. Η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είδαμε τις προάλλες το πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά, όταν το είδα εντυπωσιάστηκα. Α, γεγονός, μια εικόνα στη Βόρειο Ιρλανδία, Ιρλανδοί εθνικιστές, με Βρετανού εθνικιστέ, μαζί με τι σημαίε, εναντίον τη γουό κουλτούρα. Επιτέλου, κατάλαβαν κάποιοι ποιο είναι ο πραγματικό αντίπαλο. Η γουό κουλτούρα θέλει με το cancel culture, δηλαδή με την ακύρωση τη κουλτούρα, του δικού μα δηλαδή πολιτισμού, να τα ανατινάξει όλα. Μα σε αυτό ακριβώ το στρατηγικό πλαίσιο, η Ελλάδα δεν μάχεται μόνο εναντίον τη γουό κουλτούρα, όπω πρέπει να το κάνουμε και πρέπει να γίνει αντικείμενο εθνικό. Προσπαθούμε παράλληλα να αναχαιτήσουμε και να νικήσουμε τον Νεοοθωμανισμό. Προσπαθούμε επίσης να στηρίξουμε το Ισραήλ, διότι εμείς, όσοι κατοικούντες πλησίων, εμείς και η Κύπρος, του προγεφυρώματος που λέγεται Ισραήλ, ο χάρτης είναι αψευδής μάρτης, το Ισραήλ είναι ένα προγεφύρωμα και το πρώτο σημείο απέναντι είναι η Κύπρος και το επόμενο είναι η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και κυρίως Ελλάς. Είμαστε ένα ενιαίο αμυντικό σύμπλοκο όσο νωρίτερα το καταλάβουμε και προχωρήσουμε στις απαραίτητες δράσεις, τόσο θα είναι το μέλλον των παιδιών μας ασφαλέστερο. Φίλοι και φίλες, η εγώ κουλτούρα είναι κάτι το οποίο προσπαθεί να αλλάξει την πραγματικότητα επινοώντας λέξεις και μέσω των λέξεων αυτών να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα. Είναι μια απόρρεια σκέψεων. Κάποιοι είπαν ότι αυτό λέει είναι συνωμοσιολογία. Δεν ξέρω, εγώ το απλώ το αναφέρω. Τη σχολή τη Φραγκφούρτη, των γνωστών μαρξιστών. Και δεν είναι τυχαίο που η παγκόσμια αριστερά, όλοι μαζί, γιατί και ο εθνικό σοσιαλισμό είχε ένα κομμάτι που ήταν αριστερό. Έτσι. Αυτή η παγκόσμια αριστερά συνεχίζει πάλι η μεταμαρξιστική, η μετακομμουνιστική να ευαγγελίζεται τέτοιου πολιτισμικού παγκοσμίου πολέμου με παρόμοιου συμμάχου και εχθρού που είχαν κάποτε οι βασικοί του αντίπαλοι, οι εθνικό Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα και θα επανέλθουμε. Φτωχότερο ο κόσμο τη Τουρκίας. Απεβίωσε ο Ταν ο ιδρυτής της παραστατιωτικής οργανώσεως Σαντάτ. Εδώ τον βλέπετε, το 2013 να παραδίδει έναν Οθωμανικό σύμβολο, ένα Οθωμανικό σύμβολο σε αξιωματούχο της Λιβικής κυβερνήσεως. Και γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί ο Σαντάτ άφησε με τεράστια κληρονομιά. Ήταν εκείνο ο οποίος εφήβρε, ο πρώτος σκεπτόν, την αναγκαιότητα της δημιουργίας παραστατευτικών δυνάμεων στη Συρία, του εξοπλισμού τους και τις ποδηγιωτήσεώ του από την νεοθωμανική πολιτική, γεωστρατηγική. Είναι αυτό που εκείνου του μαχητέ τη Συρία του εξήγαγε στη συνέχεια στον Αγκόνο Καραμπάχ. Αν βάλουμε Βάγκνερ, αν βάλουμε Blackwater, θα καταλάβετε τι, ποιο είναι το ανάλογο τη Αντάτ. Στη συνέχεια, στο μισθοφόρων δηλαδή, στη συνέχεια του εξαπόλυσε στη Λιβύη στη συνέχεια λένε ότι τους βοήθησε κάποιος από αυτούς και εκπαίδευσαν τους τρομοκράτες της Χαμάς. Άλλωστε ο Χανίγε, τον οποίος από το, εξουδετερώθηκε από το Ισραήλ, στη Συρία, στην Τουρκία, μεταξύ άλλων, είχε χώρους καλύψεως και παραλλαγή των ενεργειών του και των δραστηριοτήτων του. Η Τουρκία του Βταν αυτοί έχουν τους δικούς τους στόχους και τους δικούς τους ήρωες δεν τους κατηγορούμε για τους στόχους τους και τους ήρωες. Ο στόχος μας δεν είναι να πούμε «Α, τι κάνανε οι Τούρκοι». Ο στόχος είναι να δείξουμε μια πολιτική την οποία η χώρα μας θα έπρεπε ήδη να είχε προηγηθεί κατά δεκαετίες. Το γιατί δεν το έχει πράξει είναι εύκολο να το σκεφτείτε και δύσκολο να το αποδεχτείτε. Αυτό όμως είναι μια άλλη κουβέντα. Εδώ βλέπουμε το γαμβρό του Ταγκή του... 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 του που τον βλέπουμε, το Σελτζούκ Μπαϊρακτά. Εξαιρετικό επιστήμον. Ο άνθρωπο ο οποίο φύτευσε δίπλα σε Έλληνα ακαδημαϊκό. Δώσαμε τα φώτα στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Πήγε στην πατρίδα του, έφτιαξε μια ανθούσα εταιρεία παραγωγή μια ε, μη επανδρομένων αεροσκαφών και πλατφόρμων. Βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι έχει τουρκικά χαρακτηριστικά. Έτσι, μογγολιοειδή μάτια. Α, δεν έχει. Βεβαίω. Δεν είναι. Πόντιο είναι. Είναι κλασική περίπτωση φυσιογνωμία ενό τραπεζοντίου, ενό ποντίου αν σήμερα βρισκόταν στην Ελλάδα, αν είχαμε κερδίσει τον πόλεμο τη Μικράς Ασία, σήμερα ο συγκεκριμένο κύριο δεν θα είχε μουσουλμανική, τουρκική ταυτότητα και δεν θα ήταν καν μουσουλμάνος. Ένα δείγμα τη μηχανική που παράγουν οι νίκε σε ιστορικό επίπεδο. Εδώ όμω εικονίζεται πλέον σε μια διαδήλωση η οποία έγινε, έλαβε χώρα, με μνημόσυνο στην Αγία Σοφία να υπερασπιστεί ποιον, τη μνήμη του Χανίγε. Ο Ισμαήλ Χανίγη, ο οποίο εξουδετερώθηκε, εξοντώθηκε, δολοφονήθηκε από το Ισραήλ και τι δυνάμει του, προκειμένου σήμερα οι Τούρκοι να προσπαθήσουν μέσω αυτή τη υποκριτική συμπαθία. Είναι υποκριτέ οι Τούρκοι, του βλέπουν όλου ω κατωτέρου, έτσι. Του Παλαιστινίου και του λοιπού Άραβε, του βλέπουν ω πρώην, τα πρώην νομιστεράκια που ήταν ένα ανέκοτο που έλεγε νομίστερ, νομίστερ, ρατσιστικό ανέκοτο πρώην 20-30 ετία, 40 ετία σαν τους δικούς τους δηλαδή υποδούλους, οι, οι οποίοι πρέπει κάποια στιγμή να επανέλθουν σε εκείνους. Φίλοι και φίλες, πολλοί από εμά σκέφτονται τι θα συμβεί αν ο Ντόναλτ Τραμπ κερδίσει τις εκλογές και πώς η Τουρκία θα σπεύσει να, να τίνει το, τη χείρα φιλία και να του πει εδώ είμαστε εμείς, ελάτε να συζητήσουμε. Μην ξεχνάμε όμως ότι η Τουρκία του Ερντογάν είναι η Τουρκία της Χαμάς, η Τουρκία που υποστηρίζει τη Χεσμπολά, η Τουρκία που υποστηρίζει του αδελφού μουσουλμάνου. Η Τουρκία που θέλει να καταστραφεί το Ισραήλ. Αυτή την Τουρκία ο Τραμπ δεν θέλει να τη βλέπει μπροστά του. Η Τουρκία η συγκεκριμένη ή θα πρέπει να κατέβει ο Ερντογάν και ο διάδοχό του, που είναι και ο κύριο, στου συμπεριλαμβάνετε εκείνου, να πάνε και να προσκυνήσουν στο τείχο των δακρύων, ναι, στην Ιερουσαλήμ, στη Δυτική Ιερουσαλήμ, αν δεν κάνω λάθο, και τότε μόνο θα γίνουν αποδεκτοί. Γιατί για τους προτεστάντες δεν αρκεί η τιμωρία, συγγνώμη, η μετάνοια. Πρέπει να περάσεις και από την τιμωρία μας. Και η προτεσταντική αμερικανική γεωστρατηγική και η εν, η εν γέννη προτεσταντική γεωπολιτική του σκέψη δεν έχει καλά νέα για την Τουρκία, όπως εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια και με τέτοιο πάθος υποστηρίζει την εξόντωση του Ισραήλ υπέρ των Αράβων τη θέση του Ιράν θέλει να καταλάβει η Τουρκία και να αποδηγετήσει όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και τη Σαουδική Αραβία και την Ιορδανία και τις χώρες του κόλπου και όπου υπάρχει Ισλάμ. Αυτός είναι ο στόχος του Ιωθωμανισμού. Αυτόν τον στόχο πρέσβευε ο Ταν και συνεχίζει να πρεσβεύει η Σαντάτ. Άλλη και εμείς σε επίπεδο κυβερνήσεως τι κάνουμε για χαρακτηρισμό τρομοκρατικών ομάδων και λοιπόν. Να μια ωραία ιδέα για παράδειγμα. Για πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Σκηνοθέτη. Μάλιστα. Ο φίλο μου, ο Βασίλη ο Κοψαχίλη, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο πραγματικά θα τον χαρακτήριζα παραδύναμη δολμητή και παραγνώμη κινδυνευτή και ενδυσδυνή εύελπη. Με το παρόν βιβλίο Του Γεωεπιχειρηματίε, ξεπέρασε τον εαυτό του και μπορώ να πω ότι είναι από του ελαχίστου ανθρώπου που μπορούν να μετατρέπουν το ιδεολογικό μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Και όχι μόνον στο βιβλίο από τον Ιάσονα στον Έλλον Μάσκ, λυπάμαι Έλλον, αλλά ο Βασίλης σε αυτό το σημείο είναι πάνω από σένα, γίνεται μια μεγάλη αναφορά στο φαινόμενο των γεωεπιχειρηματιών. Ένα ιστορικό φαινόμενο όπως το αναλύει. Ένα φαινόμενο το οποίο σχετίζεται όχι μόνο με τον Ιάσονα, όχι μόνο με τον Φούγκερ την περίοδο της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, των Αψβούργων, συγγνώμη, όχι μόνο με τον Σόρος, όχι μόνο με τον Ρότσιλτ, όχι μόνο με τον Rhodes, σα του Ρότ, η Ροδεσία, ολόκληρη η πόλη, ολόκληρη χώρα, όχι μόνο με την εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, όπου βλέπετε εδώ το συγκεκριμένη εικόνα, άτομα δηλαδή τα οποία είτε μόνα του είτε με είναι κι άλλοι, στο Γανόφινε, στη Ρωσία, πάρα, πάρα πολύ. Είναι αίτητε υπότε. Ένα εξαιρετικό βιβλίο. Εγώ το επέλεξα για να γίνει θέμα κάποιων λεπτών, γιατί μέσα από αυτό ακριβώς το βιβλίο, βγαίνουν κάποιες αλήθειες οι οποίες είναι απίστευτες. Είναι αλήθειες που σχετίζονται με τις πραγματικότητες της ιστορίας. Άτομα, πρόσωπα που δημιουργούν ομάδες, ελέγχουν εκτός τα κράτη επιφάνειες. Ισχύς, οικονομική, από τα μεταλλεία, από τις δρόμους του μεταξιού, από τους ακτοπλοϊκούς α, δρόμους επίσης, μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική, το μέλλον το οποίο έρχεται σε μας. Ο Μάσκ είναι ένας νέος Ιάσων. Ο Μάσκ είναι κάποιος ο οποίος θέλει να αντιπαρατεθεί με το κράτος. Είναι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία τα έβαλαν με τα κράτη ή διαμόρφωσαν τα κράτη μέσω εκείνων και άλλαξαν το ορού της ιστορίας και τώρα επανέρχονται. Ουδέποτε έλειψαν. Και πρέπει να τους δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία γιατί είναι πιο μπροστά από μας. Βλέπουν πιο στο μέλλον έχουν μεγαλύτερη ευκρίνεια χρονική, διαχρονική και χωροχρονική. Και μπορούν να καταλάβουν πού βρίσκεται η ευκαιρία. Αυτό το οποίο αλλάζει την πλανητική καθημερινότητα. Ένα επίπεδο κόσμο απέναντι σε ένα συντηρητικό κόσμο. Ένα καταπληκτικό βιβλίο. Εγώ θα πω ότι είναι κάτι το οποίο με αφήνει έκθαμβο. Και σα το προτείνω. Πάμε στην τελευταία εικόνα, και Σκηνοθέτη. Η παρακμή τη Δύσεω είναι πολιτισμική. Αυτά τα έσχη που τα είδατε μέχρι και τη σημαία ανάποδα, που είσαι πια ντε κουμπερτέν, να κατέβει κάτω και να πάρει κεφάλια. Walk, η Ολυμπιακή, η Ολυμπιάδα. Όμω, διαβάζω ένα βιβλίο του Γιώργου Πανόπουλου, το οποίο το προλογίζει ο σεβαστό μου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κώστας Θεολόγου, στο οποίο μέσα λέει απίστευτε αλήθειε. Εγώ μόνο θα σας πω κάτι το οποίο συγκράτησα και αξίζει. Σημείωνει ο George Orwell το 1984, εγώ δεν το έχετε διαβάσει. Εάν η σκέψη καταστρέφει τη γλώσσα, η γλώσσα μπορεί επίσης να καταστρέψει τη σκέψη. Για παράδειγμα, δεν είναι λαθρό είναι παράτυπος μετανάστης. Είναι όλες αυτές τις ανοησίες που βλέπετε για το πώς διαστριβλώνονται οι ορολογίες, πώς έρχεται η γοκ κατάσταση και προσπαθεί να μα αλλάξει τον τρόπο σκέψη μέσω τη γλώσσα μα. Θέλουν να διαλύσουν και την ίδια την ελληνική γλώσσα. Να γίνουμε κι εμεί να αφελινιστούμε σε επίπεδο νοημάτων. Άλλα να λέμε και άλλα να εννοούμε. <coughs> <coughs> Συγγνώμη. Όμω αυτό δεν ήρθε τώρα. Από το 1990 σιγά σιγά αργά προς βήμα προς βήμα οργανώνεται και εξελίσσεται. Εμείς τι κάνουμε. Ποια είναι η θέση μας. Ποια είναι η απάντησή μας. Αντίσταση και πάλι που έλεγαν παλιά οι κομμουνιστές, οι οποίοι τώρα έρχονται και ένα κομμάτι τους αποδέχεται τη γουό κατάσταση, μην αντιλαμβανόμενοι το τι πρόκειται να υποστούν από εκείνους στο μέλλον. Σε λοιπόν αυτούς οι οποίοι μάχονται τη γουό κουλτούρα και τώρα και στο παρελθόν και στο μέλλον, παραδύναμη τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ, και εν τις δινής ευέλπιδες να είμαστε. Καλό καλοκαίρι σας εύχομαι. Διαβάστε βιβλία, βρείτε την ευκαιρία να ασχοληθείτε όχι με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και με τις διάφορες σειρέ. Διαβάστε βιβλία, μάθετε περισσότερα. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Είναι ο ελληνικός τρόπος σκέψεως. Ο ελληνικός τρόπος δράσεως και εξελίξεως. Να μαθάνουμε, να γιγνώσκουμε να έχουμε συνείδηση του κόσμου, εμείς να παράγουμε την αφύπνιση και κανείς άλλος. Η αφύπνιση θα έρθει μόνο από την Ελλάδα, από πουθενά άλλου, από το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.